Εκπομπής θα έχουμε τον εκλεκτό φίλο και συνεργάτη της εκπομπής, τον στρατηγό Γεώργιο Αϊφαντή, με τον οποίο έχουμε τα πούμε αρκετό καιρό. Τελευταία φορά είχαμε φιλοξενήσει, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Αϊφαντή για το θέμα της Αμφίπολης και μας είχε πει πολλά σημαντικά πράγματα. Τον έχουμε ξανά σήμερα για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν στην Ελλάδα, αν υπάρχει ένα παρασκήνιο πίσω από τα οικονομικά δεδομένα και τις εξελίξεις για την Ελλάδα, ποιος ο ρόλος της αποκαλούμενης παγκοσμιοποίησης και άλλα, στα οποία έχει εντρυφήσει ο στρατηγός Γεώργιος Αϊφαντής. Κάνει σημαντικές ερεύνες και μπορεί να μας πει πολλά. Κύριε Αϊφαντή, στρατηγέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε ξανά μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς, αν βλέπετε εσείς ένα σχέδιο πίσω από τα όσα δρομολογούνται στην Ελλάδα στο επίπεδο της οικονομίας. Δηλαδή, είναι όλα αυτά στην τύχη ή υπάρχουν σχέδια πίσω από τα δρομολογούμενα στην οικονομία που θέλουν τους Έλληνες εγκλωβισμένους και υπόδουλους? Διότι υπάρχουν πολλοί αναλυτές οι οποίοι είναι αδέσμευτοι, δεν θα τους δει συνήθως κανείς στα μεγάλα κανάλια, οι οποίοι λένε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι λες και αυτοί που έχουν τις τύχες του λαού, οι πολιτικοί δηλαδή, μάλιστα, να θέλουν να τον εξοντώσουν. Οπότε τι λέμε γι' αυτό, στρατηγέ? Ακούστε κάτι. Το σχέδιο είναι πάρα πολύ παλαιό. Είναι δηλαδή πριν από εκατοντάδες χρόνια, για πλήρη εξόντωση των Ελλήνων. Και άρχισαν να εξοντώνουν τους Έλληνες θυματικά και ανάλογα όπου μπορούσαν. Το πόλεμο των Βρώτων το 1920 κατέστρεψαν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας πλήρως. Ναι. Μετά από 15 χρόνια και τα λοιπά κατέστρεψαν τον ελληνισμό της Αιγύπτου με τον Νάσερ. Έβαλαν ένα δικό τους ταξίαρχο δικτάτορα στην Αίγυπτο και κατέστρεψε τον ελληνισμό της Αιγύπτου. Και περιφερειακά σιγά σιγά εξόντωσαν τον ελληνισμό από πάρα πολλά μέρη της γης που κατοικούσαν Έλληνες. Τώρα έχουν στο σχέδιό τους να εξοντώσουν τον ελληνισμό της Ελλάδος. Δηλαδή τώρα ζητούν γίνει και από την Ελλάδα. Όλη δε αυτή η οικονομία, δηλαδή η δυσπραγία που περνάμε, ο οικονομικός πόλεμος, γίνεται με σκοπό να αναγκάσουν τους Έλληνες να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Τους δε μετανάστες που φέρνουν, έχω γράψει πριν 30 χρόνια στα πρώτα μου βιβλία ότι είδα σχέδιο που προέβλεπε ότι θα φέρουν στην Ελλάδα 12 εκατομμύρια Ασιάτες και Αφρικανούς τριτοκοσμικούς για να υποχρεώσουν τους Έλληνες να μην μπορούν να ζήσουν και να φύγουν από τη χώρα τους. Και αν μείνουν τίποτα λίγοι να τους εξοντώσουν σιγά σιγά ή να τους πληρώσουν, να τους πούν πάρτε 5 δεκάρες και φύγετε σε άλλη χώρα. Το σχέδιο λέει θα δώσουν μετά σαν μόνιμους κατοίκους αυτούς τους αλλοδαπούς στην Ελλάδα η ηθαγένεια ελληνική, την οποία ήδη έκανε η κυβέρνηση του Πασόκ επί Γεωργίου Παπανδρέου, έδωσε ηθαγένεια στους αλλοδαπούς, όχι υπηκότητα που δίνουν όλα τα κράτη στους ξένους. Οι δικοί μας προχώρησαν και έδωσαν ηθαγένεια, δηλαδή τους έκαναν γηγενείς Έλληνας. Έλληνες που έχουν DNA ελληνικό και γεννήθηκαν στην ελληνική γη. Αυτό θα πει ηθαγένεια. Mm-hmm. Λοιπόν, τους έχει δώσει από τότε η κυβέρνηση εκείνη. Θα εξαπλώσουν την ηθαγένεια ή μάλλον θα συμπεριλάβουν στην ηθαγένεια αυτή όλους όσους θα βρίσκονται στην Ελλάδα και θα τους δώσουν τη γη των Ελλήνων, θα τη μοιράσουν. Μάλιστα ο Σκανδαλίδης, ο υπουργός του Πασόκ, είχε βγάλει ένα νόμο που έλεγε ότι 4 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργησίμου γης που δεν καλλιεργούνται σήμερα γιατί έχουν φύγει στο εξωτερικό οι Έλληνες κλπ. Θα τα δώσουμε εις νέους γεωργούς αν μας τα ζητήσουν. Νέοι γεωργοί όμως στην Ήπεθρο την ελληνική δεν υπάρχουν. Έχουν φύγει τα νέα παιδιά όλα. Σωστά. Άρα θα τα δώσεις στους ξένους νέους οι οποίοι θα τα ζητήσουν. Στρατηγέ. Ένα σχέδιο αυτό. Ναι. Άλλο το ύπολο σχέδιο που δεν το καταλάβατε οι Έλληνες και το έχω πει εγώ σε μία-δύο άλλες εκπομπές μου, δεν ξέρω πόσοι το άκουσαν, είναι το μυστικό της αγροτικής τραπέζης. Δηλαδή το κράτος την πούλησε στην τράπεζα Πειραιός του Σάλα. Ναι. Ο οποίος Σάλας έχει δηλώσει ότι είναι όχι απλώς Εβραίος, είναι σιωνιστής Εβραίος.
Λοιπόν, δώσαμε την αγροτική τράπεζα στο Σάλα. Ξέρετε τι θα πει αυτό, Βασίλη μου. Δώσαμε τα 80% της καλλιεργησίμου γης της Ελλάδος στο Σάλα, ιδιοκτησία. Διότι άρχισαν και παίρνουν σκληρά μέτρα κατά των αγροτών, τρομερά φορολογικά κλπ. Κλπ. Ώστε να μην μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους. Έχουν χρεώσει τα κτήματά τους στην τράπεζα την αγροτική, γιατί πήραν δάνεια για να καλλιεργήσουν και να ζήσουν. Δεν μπορούν να τα ξεπληρώσουν και θα γίνει ό,τι γίνεται με τα σπίτια. Δηλαδή θα τα κατασχέσουν τα κτήματα των αγροτών μας και θα πάνε στα χέρια του Σάλα και τα υπόλοιπα μέσω των αλλοδαπών, και έτσι η γη της Ελλάδος έφυγε από τους Έλληνες. Δηλαδή σε πολύ λίγα χρόνια από την ώρα που μιλάμε τώρα, σε λιγότερα από 10 από την ώρα αυτή που μιλάμε και με ακούτε όσοι Έλληνες με ακούν, η γη της Ελλάδος δεν θα είναι σε χέρια ελληνικά, θα είναι σε ξένα. Οι Έλληνες θα κατοικούμε σε ξένη γη. Δεν θα είναι δική μας. Ναι. Θα είναι ιδιοκτησία ξένη. Θα είναι των εχθρών της Ελλάδος. Στα χέρια αυτών περιέρχεται η γη της Ελλάδος. Γιατί μετά, αφού θα πάνε στους αλλοδαπούς, θα έρθουν οι πορτοφολάδες, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι κλπ. Και οι οποίοι δεν θα είναι ούτε Εβραίοι, δεν θα είναι ούτε Ευρωπαίοι, ούτε Αμερικάνοι, αλλά θα είναι οι εχθροί της Ελλάδος με γεμάτα πορτοφόλια, και θα τα αγοράσουν από τους αλλοδαπούς στην γη. Θα τους δίνουν χαρτιά, θα τους δίνουν. Αφού οι μηχανές οι δικές τους θα ζωγραφίζουν τα χαρτιά. Πόσα χαρτιά θέλεις, 5, πάρε, 10. Λοιπόν, το πήραν το κτήμα σου. Θα πάρουν όλα τα κτήματα και έτσι σε 10 χρόνια το ανώτερο από σήμερα, σε χέρια ελληνικά δεν θα υπάρχει γη. Θα είναι όλοι στα χέρια των εχθρών. Σκέψου τώρα πώς θα ζήσουν τα παιδιά των Ελλήνων και τα εγγόνια τους, των ηλικιωμένων, όταν θα ζουν σε μια χώρα που δεν θα την ορίζουν, θα είναι ξένοι. Θα είναι δούλοι του κεφαλαίου, του κεφαλαιοκρατών, και εκείνοι θα τους μεταχειρίζονται χειρότερα από λυσιασμένα σκυλιά. Θα μας βλέπουν τους Έλληνες σαν λυσιασμένα σκυλιά, μέχρι που να φύγουμε τελείως και να είναι μόνοι τους σκυλιά. Θέλουν δηλαδή τη γη της Ελλάδος. Άλλη ερώτηση. Είπατε πριν για ένα γνωστό πρόσωπο που έχει σχέση με το τραπεζικό σύστημα, ότι είναι σιωνιστής Εβραίος. Ναι. Αυτό γιατί το λέτε, και έχει υποθεί κάτι από τον ίδιο? Μα ο ίδιος έχει δηλώσει παλιά, όχι τώρα, πριν δύο χρόνια, τρία. Τι δήλωσε δηλαδή? Τι γίνεται, δήλωσε, κακό είναι αυτό? Όχι, τι δήλωσε αυτός, δηλαδή τι είπε? Διευθυντής της Τραπέζης Πειραιώς. Ναι. Αυτός που είναι διευθυντής στην Τράπεζα Πειραιώς, αυτός είναι ο Σάλας. Και είχε πει τι δηλαδή? Η τράπεζα η αγροτική έχει πουληθεί στο Σάλα. Ναι. Είναι η ιδιοκτησία του. Mm-hmm. Αυτό να καταλάβουν οι Έλληνες. Δεν είναι κρατική όπως ήταν πρώτα. Έγινε ιδιωτική τράπεζα του Σάλα. Ναι. Τα κτήματα δηλαδή των αγροτών πήγαν στα χέρια του Σάλα. Χωρίς να το καταλάβουν οι Έλληνες και οι αγρότες, γιατί δεν τους είπε κανείς την αλήθεια. Είπατε πριν ότι ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ανήκει κάπου συγκεκριμένα, σε ένα κύκλο εξουσίας. Τι είχε πει ακριβώς δηλαδή? Τι έχει πει? Το ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος μια φορά σε μια συνέντευξη. Λέει, εσείς είστε, τι εθνικότητες, είστε Εβραίος? Ναι, λέει, αλλά είμαι σιωνιστής Εβραίος. Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι, βέβαια. Μάλιστα, στρατηγέ. Υπάρχουν σίγουρα πολλοί που αντικρούν αυτά που μας λέτε εσείς και λένε ότι γιατί να ψάχνουμε συνωμοσίες, μήπως είναι υπερβολικά όλα αυτά. Αλλά εγώ βλέπω αυτά που λέτε να επιβεβαιώνονται. Σε αυτά σου, τι συνωμοσίες? Η τράπεζα η αγροτική, τι είναι, ποιος είναι ιδιοκτήτης? Ναι. Το ελληνικό κράτος ήταν κάποτε. Ναι. Τώρα ρώτησαν αυτοί οι κύριοι που τα λένε αυτά, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της αγροτικής τράπεζας. Δεν είναι μόνο της αγροτικής ο Σάλας, πήρε και τη στρατιωτική, τη γενική, πήρε και την ιωνική, έχει πάρει. Πήρε και τη Μαρφίν. Βάλανε τους κουκουλοφόρους και κάψανε τρεις ανθρώπους στη Μαρφίν και μία γυναίκα έγκυο, και ο ιδιοκτήτης της Μαρφίν μετά, ενώ ήταν Έλληνας, κατάλαβε ότι αν συνέχιζε θα το τίγκαιγαν και άλλες τράπεζες, και την πούλησε στο Σάλα. Έχει πάρει 5 ή 6 τράπεζες ο Σάλας ελληνικές. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά όλα αυτά που βλέπουμε, το Eurogroup, όλα αυτά που έχουν καταντήσει και λίγο θέατρο, τελικά πίσω από όλους αυτούς, ναι, τον Dijsselbloem, όλους αυτούς που φαίνονται μπροστά, εσείς υποστηρίζετε ότι είναι οι σιωνιστές? Τι γίνεται δηλαδή? Άκουσε εδώ να δεις, Βασίλη μου.
πρέπει πλέον να καταλάβουν οι Έλληνες ότι το κεφάλαιο το διεθνές είναι στα χέρια των σιωνιστών. Ναι. Και αρχηγός όλων αυτών είναι ο Ρότσιλντ, ο πάτερ φαμίλια Ρότσιλντ, 97 ετών σήμερα. Mm-hmm. Σε καλή κατάσταση υγείας. Λοιπόν, εκεί είναι το χρήμα. Αυτοί βγάζουν, τυπώνουν το δολάριο, αυτοί τυπώνουν τη λίρα Αγγλίας, τη χάρτινη, αυτοί τυπώνουν το ευρώ, αυτοί τυπώνουν της Ολλανδίας το νόμισμα. Δεν χρειάζονται να έχουν λεφτά στις τσέπες τους. Βάζουν τη μηχανή μπροστά, πατάνε το κουμπί και βγάζουν όσα θέλουν. Μάλιστα. Βάζουν μηδενικά πίσω και σε πληρώνουν και σου αγοράζουν την Ακρόπολη. Ζήτα όσα θέλεις εσύ. Θα στα δώσουν να την πάρουν. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, ναι, με τον ρωσικό παράγοντα, τον Πούτιν. Ναι. Έχουν υποθεί πολλά από το θέμα του Καραμανλή και την απόπειρα δολοφονίας. Έχουν γράψει πολύ αρκετά. Ναι. Μέχρι τις προσεγγίσεις τις σύγχρονες με τον Λαφαζάνη και τον Αγωγό που δεν έγινε τίποτα. Ναι. Και τώρα ακούγονται διάφορα ότι κάποιοι ίσως να θέλουν να δημιουργήσουν και ένα κίνημα, να προσεγγίσουν τους Ρώσους. Και βεβαίως οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών είναι σίγουρο ότι δεν θέλουν, φαίνεται αυτό, δεν είναι συνωμοσία, το ρωσικό παράγοντα. Εσείς τι λέτε για αυτό το θέμα? Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά εσείς και οι Έλληνες που είναι στο μικρόφωνο, στο ακουστικό. Λοιπόν, ακούστε αγαπητοί μου Έλληνες. Το θέμα του Πούτιν το εκμεταλλεύονται ορισμένοι Έλληνες ή για να κάνουν κόμμα και να πάρουν ψήφους πολλούς για να μπουν στη Βουλή και να κάνουν τους μεγάλους, ή για να εκβιάσουν καταστάσεις να πάρουν λεφτά. Αναγκάστηκε πριν από 2 μήνες ή 3 η ρωσική πρεσβεία και έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε επίσημα ότι εμείς κύριοι αυτοί που λένε ότι τους στηρίζουμε και ότι έχουν φιλορωσικό κόμμα δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Ναι. Τους άδειασε. Και όμως παρόλο που έγινε αυτό, υπάρχουν ορισμένοι, μάλιστα βγαίνει ένας κάθε βράδυ στα τηλεόραση και λέει ότι θα έχουμε το φιλορωσικό κόμμα και θα κάνουμε και θα φτιάξουμε και ο Πούτιν και τα λοιπά και στηρίζει ο Πούτιν. Αυτός κύριε δεν είναι άνθρωπος του Πούτιν. Μάλιστα. Σας πληροφορώ εγώ ότι είναι άνθρωπος των άλλων, των Εβραίων-Αμερικανών. Διότι παλιότερα έλεγε ότι πρέπει το κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό και πρέπει να συμμαχίσουμε για να σταθούμε στη Μεσόγειο κλπ. Μετά φαίνεται του πατήσαν το κουμπί και του είπαν τώρα άλλαξε στρατόπεδο, πήγαινε από την άλλη μεριά. Κατάλαβα. Τέλος πάντων, τώρα να μην το προσωποποιούμε. Αλλά δεν λέω όνομα. Δεν λέω όνομα. Εγώ κατάλαβα ποιο λες τώρα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ναι. Λοιπόν, αλλά είναι γεγονός έτσι. Είναι κι άλλοι, δεν είναι ένας. Ναι. Είναι κι άλλοι, είναι και πολιτικοί, καινούργια κόμματα. Πάντως. Ένα είναι στη Θεσσαλονίκη, ένα εδώ, ένα εκεί. Κατάλαβα. Δεν είναι από τη ρωσική κυβέρνηση. Κανένα δεν έχει εντολή. Ναι. Το δήλωσε η ρωσική πρεσβεία. Βεβαίως οι Ρώσοι, ναι, ενδιαφέρονται για το χώρο της Ελλάδος γιατί είναι στρατηγικός. Αυτό ήθελα να μου πεις. Στο ένα και άλλο το άλλο. Ναι, ναι, ναι. Άλλο να εκμεταλλευόμαστε τη θέση οι εξυπνοί. Ναι. Ένα που πουλάμε εξυπνάδες στις τηλεοράσεις. Άλλο. Πάντως σίγουρα, όπως είπες, μπορούν να γίνουν προσεγγίσεις στη Ρωσία και να έχουμε όφελος. Τι λες? Ξαναδείς. Κανονικά, εάν θέλεις, εγώ όπως ξέρεις είμαι πρόεδρος ενός από τα καινούργια κόμματα και έλαβα μέρος και στις τελευταίες εκλογές, ναι, το, ναι, κόμμα μου, το οποίο λέω Εθνεγερσία. Ναι. Και μάλιστα το βάζω ότι έχουμε συνέχεια της Εθνεγερσίας του 1821. Το 1821 οι Έλληνες καλώς, ακώς λέμε ότι έγινε επανάσταση. Δεν έγινε επανάσταση. Έγινε Εθνεγερσία. Τι διαφέρει το ένα από το άλλο? Στη Λιβύη έγινε επανάσταση. Ένα μέρος του λαού επαναστάτησε εναντίον του Καντάφη, τον έριξε και πήρε την εξουσία αυτό. Στην Αίγυπτο το ίδιο. Στη Συρία γίνεται το ίδιο. Οι Παλαιστίνοι δεν κάνουν επανάσταση, κάνουν εθνεγερσία. Δεν είναι κόμμα που επαναστατεί στην Παλαιστίνη, αλλά είναι όλος ο λαός της Παλαιστίνης παλεύει τον κατακτητή. Το 1821 όλος ο λαός της Ελλάδος ήταν κατά του κατακτητή, του Τούρκου. Αλλά δεν διεκπεραιώθη η εθνεγερσία το 1821. Γιατί δολοφόνησαν τον Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου του 1931 και αμέσως καβάλισαν στο σβέρκο των Ελλήνων νέοι κατακτητές, οι οποίοι είναι μέχρι σήμερα. Από το 1821, 27 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα, yeah, όλες οι κυβερνήσεις, οι πρωθυπουργοί διορίζονται από τους κατακτητάς, κύριε. Οι Έλληνες πρέπει πλέον να το έχουν καταλάβει αυτό, να έχουν ξυπνήσει πια αρκετά.
η τυφλομάρα. Φτάνει. Λοιπόν, όλους τους πρωθυπουργούς τους ορίζει το κεφάλαιο. Ο νέος κατακτητής του ελληνισμού. Κανείς δεν ανεβαίνει μόνος του, δεν ανέβηκε μόνος του. Αυτοί τους έβαλαν όλους. Άσχετα το θέατρο που παίξαν ότι αυτός ήταν άντρας ξύπνιος και έκανε και έφτιαξε υπηρυψήφους ή έκανε, πώς το λένε, δικτατορία κτλ. Και τους δικτάτορες αυτοί τους όρισαν και τους πρωθυπουργούς κτλ. Αυτοί τους βάζουν. Λοιπόν, δύο μόνο απρωθυπουργία από τότε μέχρι σήμερα δεν υπήκουσαν τις εντολές τους. Τον πρώτον τον δηλητηρίασαν. Και μάλιστα εν ώρα πολέμου. Το μετέξα. Ναι. Αυτοί τον ανέβασαν. Ο Γεώργιος ο βασιλιάς τον έκανε πρωθυπουργό το μετέξα. Δεν έγινε με εκλογές, με τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά όταν ήρθε η ώρα να κριθεί η τύχη της Ελλάδος, τους είπε όχι. Διότι ζήτησαν στις 21 του Γενάρη του 1941, ήρθε ο στρατηγός των Άγγλων από τη Μέση Ανατολή, από την Αίγυπτο δηλαδή, που λεμούσε με το Χαϊλέ Σελασιέ, στην Αθήνα, και ένας συνταγματάρχης του Προέδρου της Αμερικής, συγκίνησαν το μεταξά και του παρακάλεσαν να φέρουν μια ταξιαρχία Αγγλέζων στην Ελλάδα, να ενισχύσουν τον ελληνικό στρατό. Και τους λέω μεταξάς, όχι. Μα γιατί? Γιατί εάν θα φέρετε μία ταξιαρχία ή δύο, του είπαν εντάξει θα φέρω με δύο. Και ή δύο ή μία φέρετε, δεν αρκούν να κρατήσω εγώ τους Γερμανούς. Διότι ο Χίτλερ, ο μεταξάς, ως τότε έλεγε ότι εγώ είμαι ουδέτερος. Την Ιταλία την πολεμάω γιατί μου επετέθηκε. Δεν πάω συμμαχία με τους Άγγλους ούτε με κανέναν. Είμαι ουδέτερος. Ναι. Εάν όμως φέρω αγγλικό στρατό εδώ, ο Χίτλερ πλέον δεν κοροϊδεύεται, θα κατέβει και θα καταλάβει την Ελλάδα. Εάν θα μου δώσετε 100.000 στρατό, να μπορώ να κρατήσω τα σύνορα τα βόρεια να τον φέρετε. 5.000 όμως θέλετε να φέρετε, δεν τις θέλω. Να μην τις φέρετε. 21 Γενάρη. Στις 29, πριν τελειώσει ο Γενάρης, τον δηλητηρίασαν το μεταξά. Και φέραν τον Κοριζή, ο οποίος δέχτηκε να έρθουν οι δύο ταξιαρχίες. Το πήρε ως αφορμή ο Χίτλερ, όπως είχε προβλέψει ο μεταξάς, κατέβηκε και κατέλαβε την Ελλάδα. Γιατί το θέλανε οι Αγγλέζοι αυτό? Το θέλανε οι Αγγλέζοι αυτό, κύριοι, γιατί είχαν σοβαρό σχέδιο. Δεν το κάναν στα κουτρού. Θέλανε να έρθει ο Χίτλερ να καταλάβει την Ελλάδα, να οργανώσουν αυτοί αντίσταση δήθεν κατά του Χίτλερ, να κάνουν κομμουνισμό στην Ελλάδα, να κάνουν εμφύλιο πόλεμο. Μας πελέκησαν και μας τσάκησαν, μας κατέστρεψαν, σκότωσαν στον εμφύλιο πόλεμο τα γεσέμια από την δεξιά και μετά στην αρχή, γιατί είχαν όπλα μόνο οι αριστεροί, και μετά βάλαν τους δεξιούς που ήρθε ο στρατός και σκότωσαν τα γεσέμια από την αριστερά. Και έτσι τελείωσε ο πόλεμος εκείνος στα 49. Και η Ελλάδα ήταν ακέφαλη, δεν είχαν προσωπικότητες ούτε η δεξιά ούτε η αριστερά. Και βάζαν αυτοί οι αρχηγούς και στα κόμματα τα δεξιά και στα αριστερά, όπως βάζουν και μέχρι σήμερα. Τους αρχηγούς τους ορίζουν αυτοί. Τα άλλα είναι όλα παραμύθια και θέατρο για τους λάκες, τους Έλληνες. Ναι. Λοιπόν, και διοικούν άνετα την Ελλάδα και την πηγαίνουν εκεί που θέλουν. Μάλιστα. Τον άλλον, ο άλλος μετά αργότερα, πάλι, που δεν άκουσε τις εντολές των Εβραιοαμερικανών, τον έβαλαν στη φυλακή και πέθανε στη φυλακή. Ο Παπαδόπουλος. Τον Παπαδόπουλο. Ναι. Διότι και τον Παπαδόπουλο αυτοί τον ανέβασαν. Δεν ανέβηκε με τις δυνάμεις του, να μην κοροϊδεύω με την ιστορία ούτε το λαό. Μάλιστα. Είχαν φέρει 3.000 εκλεκτούς πιστολέρο στην Αθήνα για να επιβάλλουν τη στρατιωτική διοίκηση τότε και να στηρίξουν τον Παπαδόπουλο. Και όταν ο Παπαδόπουλος τους είπε όχι, δεν βγάζω τους Τούρκους στην Κύπρο, έκαναν το θέατρο του Πολυτεχνείου, διότι ήταν θέατρο το Πολυτεχνείο. Ναι. Αυτοί που ήταν μέσα φοιτητές ήταν ελάχιστοι φοιτητές. Οι πολλοί ήταν σαντζίδες του Ιωαννίδη, ντυμένοι πολιτικά και έκαναν το φοιτητή. Και αν πάρεις δε και κοιτάξουν οι Έλληνες τι γράφαν τα συνθήματα οι φοιτητές στον τοίχο του Πολυτεχνείου τότε κατά της δικτατορίας, είναι όλα ανορθόγραφα. Γιατί αυτοί δεν ξέραν γράμματα, ήταν του Δημοτικού οι εσαντζίδες. Ναι. Και γράφαν ανορθόγραφα και χωρίς σύνταξη. Ό,τι θέλαν γράφαν. Λοιπόν, και αυτοί που σκοτώθηκαν, δεν σκοτώθηκε κανένας μέσα στο Πολυτεχνείο. Γιατί? Δεν τους σκότωσαν Έλληνες στρατιώτες, αλλά είχαν βάλει στις ταράτσες των γύρω σπιτιών ελεύθερους σκουπευτάς, πράκτορες του διεθνούς κατεστημένου δικούς τους,
και έριχνε στον κόσμο νεαρούς και γυναικόπαιδα που είχαν μαζευτεί γύρω από το Πολυτεχνείο και φώναζαν φοιτητέ από μέσα ή εσαντζίδες φοιτητέ από μέσα και χειροκροτούσαν απ' έξω και ρίχναν στους πολίτες έξω. Αυτοί που σκοτώθηκαν ήταν όλοι εκτός Πολυτεχνείου, ούτε ένας μέσα. Mm-hmm. Γιατί αν σκότωναν ή τραυμάτιζαν μέσα έναν και ήταν εσαντζής, το φιάσκο θα φαινότανε και θα γινότανε ρεζί. Και γι' αυτό δεν σκότωσαν κανέναν στο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, εμείς τώρα το γιορτάζουμε και το θεωρούμε κατόρθωμα. Και μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία γελάνουμε τη βλακεία μας από μέσα. Λοιπόν, αυτό κάνουμε. Δηλαδή, το Πολυτεχνείο έγινε όχι για το λαό, για το στρατό. Εγώ ήμουν αξιωματικός, τότε και ξέρετε. Λοιπόν, μάλιστα. Στο στρατό, αφού να το τελειώσω το δάμα. Ναι. Στο στρατό είχαν κάνει τον Παπαδόπουλο ήρωα. Και έξυπνο άντρα και ικανό πρωθυπουργό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε για να τον ρίξουν να φέρουν άλλον, τον Ιωαννίδη, άγνωστος μέχρι τότε, θα αντιδρούσαν αξιωματικοί. Έπρεπε να τον ξεφτυλίσουν. Κάνω το Πολυτεχνείο και αν θυμάστε τότε, έδειχναν τις διαμαρτυρίες των φοιτητών στη τηλεόραση. Είναι δυνατόν να έχουμε δικτατορία και να δείχνουμε τις διαμαρτυρίες του Πολυτεχνείου στη τηλεόραση? Και όμως τις δείχναν. Για να τις δει ο κόσμος, για να δει ότι ο Παπαδόπουλος δεν μπορούσε να επιβληθεί. Και αμέσως με τους δικούς τους οργανωμένους του Ιωαννίδη και τους Εσαντζίδης μέσα στο στρατό, βλέπετε, ο Παπαδόπουλος είναι ανίκανος, δεν μπορεί να κρατήσει την κατάσταση, δεν δύναται. Πρέπει να τον αλλάξουμε. Και έτσι τον αλλάξανε και βάλαν τον άνθρωπό τους που θα έβγαζε τους Τούρκους στην Κύπρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί κρύβουνε. Ακούω. Για τη μασονία, τι μπορούμε να πούμε? Γιατί μας λες τόση ώρα στρατηγία για ένα κατεστημένο και ένα παρασκήνιο που συνδέεται από το Ρότσιλντ και το σιωνισμό και φτάνει μέχρι το να ελέγχουν την Ελλάδα πλήρως. Άκουσαν να δίνουν. Αυτοί όλοι είναι και μασόνοι. Ελέγχουν και την Ευρώπη σαν τσιφλίκ, είναι και ο Ρότσιλντ. Την Ευρώπη δεν είναι η Ενωμένη Ευρώπη, είναι η τσιφλίκ του Ρότσιλντ. Αν πάρεις όλες οι υπηρεσίες της Ενωμένης Ευρώπης, Τράπεζα Ευρώπης, Κομισιόν κλπ, είναι οι 7 στους 10 Εβραίοι. Οι 3 είναι μασόνοι. Αυτοί είναι οι διοικούν την Ευρώπη. Ευρωπαίος γνήσιος δεν υπάρχει κανένας σε κανένα επίσημο μεγάλο όργανο. Λοιπόν, τώρα, τι θα πει η μασονία? Η μασόνοι, αν ρωτήσεις οποιονδήποτε, θα σου πει ότι είμαστε μια φιλανθρωπική οργάνωση κλπ. Δεν έχουμε σχέση ούτε με σιωνισμό, ούτε με Εβραίους, ούτε τίποτα. Πέστε τους, αγαπητοί μου, από τον 5ο νομίζω ή 7ο βαθμό και άνω, ορκίζεστε για τον άλλο βαθμό και ορκίζεστε να εκδικηθείτε τους δολοφόνους του αρχιτέκτονα Χιράμ. Μάλιστα όχι μια φορά και δυο, αλλά απάνω από 10 φορές ορκίζεστε να εκδικηθείτε τους δολοφόνους του αρχιτέκτονα Χιράμ. Ποιος είναι ο Χιράμ, κύριε ο αρχιτέκτον? Δεν θα σε απαντήσουν. Είναι αυτός που έκτισε τον ναό του Σολομώντα. Άρα, κύριε μου, ορκίζεσαι στον ναό του Σολομώντα. Κατευθείαν. Όταν φτάνετε στον 30ο βαθμό, ρωτάτε πώς τον ονομάζετε τον 30ο βαθμό. Υπότης Καδό. Όποιος ορκιστεί στον 30ο βαθμό, ορκίζεται ως υπότης Καδό. Και μάλιστα ορκίζεται και λέει ότι αν αντικρίσω στο απέναντι στρατόπεδο αδελφό Καδό, θα θυσιάσω, όχι δεν θα τον πολεμήσω, αλλά θα θυσιαστώ να του σώσω τη ζωή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αδελφός Καδό είναι από κάποια πόλη ή κάποια χώρα που λέγεται Κάδη ή Καδή. Διότι αδελφός από τη Θεσσαλία, πώς τον λέμε, αδελφό Θεσσαλό. Από την Κρήτη, αδελφό Κρητικό. Ναι. Από την Κάδη, αδελφό Καδό. Λοιπόν, η Κάδη είναι μια περιοχή στην Παλαιστίνη που βάσει της Παλαιάς Διαθήκης και της Βίβλου, όταν έγινε ο κατακλυσμός του Νοέ, άνοιξε ο Θεός εκεί μία οπή μεγάλη και φύγαν τα νερά όταν τελείωσε η αποστολή τους. Και γι' αυτό την ονομάσαν Κάδη. Είναι, αν ρωτήσεις οποιοδήποτε Έλληνα χωρικό, Κάδη είναι ένα μεγάλο ξύλινο δοχείο το οποίο αποθηκεύουν το γάλα τους, το τυρί τους κτλ. Είναι δηλαδή αποθήκη υγρών. Ναι. Και έτσι λοιπόν κάτι. Εκεί οι σιωνιστές συγκεντρώθηκαν και απεφάσισαν την κοσμοκρατορία. Και να κάνουν κάποτε όπως μπορέσουν την παγκοσμιοποίηση να διοικούν τον πλανήτη Γη αυτή. Επομένως, αδερφός Καδό
σημαίνει ότι γίνεται πλέον σιωνιστής. Και αν θέλεις να ξέρεις, οι σιωνιστές, πώς το λέμε, ως μασόνους, δέχονται μόνο όσους πήγαν στο βαθμό 30 και πάνω. Οι άλλοι θεωρούνται ότι είναι προπαρασκευαστικό στάδιο. Ναι. Τρίτη απόδειξη, τέταρτη, άκου. Τρίτη απόδειξη. Όλες οι συνθηματικές λέξεις, όταν ορκίζονται, όταν κάνουν βήματα δεξιά-αριστερά, όταν προσεύχονται μέσα στη στοά, όταν γιορτάζουν μέσα στη στοά κλπ, όλες οι συνθηματικές λέξεις είναι εβραϊκές. Και αν δεν είναι όλες, είναι οι 8 στις 10. Άρα λοιπόν, καταστατικά τους, τους όρκους τους και όλα αυτά, αφού είναι γραμμένες στη γλώσσα εκείνη, ποιος έγραψε, σε ποιον ανήκει αυτή η οργάνωση? Σε εκείνον που έγραψε στη γλώσσα που έχει αυτός που έγραψε τα καταστατικά της και τους όρκους της. Mm-hmm. Και αυτή είναι η εβραϊκή γλώσσα. Τέταρτον, ποιο θεό πιστεύουν οι μασόνοι? Το μέγα αρχιτέκτονα. Και αυτόν που βάζουν τώρα, βάλαν μάλιστα και τους μεγάλους ιεράρχες όλων των εκκλησιών, χριστιανικής, ιουδαϊκής, αμεθανικής, ότι θα έχουμε ένα Θεό πλέον από εδώ και πέρα, μαγεί η παγκοσμιοποίηση, στο μέγα αρχιτέκτονα. Ναι. Αυτός είναι ο Θεός των μασόνων. Μην κρύβονται και μην ψεύδονται. Σε αυτόν προσκυνάνε, αυτόν πιστεύουν. Πώς δεν έχουν σχέση με τους Ιουδαίους αυτούς? Και τώρα ένα τελευταίο, άφησέ με αυτό να σου το πω. Αγαπητέ Βασίλη, όταν πετύχει η παγκοσμιοποίηση, η μασονία τέλος. Διότι το σχέδιο των κοσμοκρατόρων είναι να απαλλαγούν από τη μασονία. Γιατί οι μασόνοι είναι οργανωμένοι, γνωρίζουν τα μυστικά τους και φοβάται να τους αφήσουν εν ζωή. Θα έχουν την τύχη του Καντάφη και του Σαντάμ Χουσέιν του Ιράκ. Mm-hmm. Και μάλιστα σε μια άλλη εκπομπή είπα, εύχομαι να έχουν την τύχη του Καντάφη, γιατί αυτός πέθανε μια φορά. Ο Σαντάμ Χουσέιν πέθανε δύο φορές. Γιατί? Διότι ο Σαντάμ Χουσέιν σκοτώσαν τα παιδιά του, του τα έδεξαν, οπότε πέθανε η ψυχή του και μετά σκότωσαν και αυτόν και πέθανε δεύτερη φορά. Του Καντάφη σκότωσαν πρώτα αυτόν και μετά τα παιδιά του. Λοιπόν, και εύχομαι λέω να έχετε την τύχη του Καντάφη και όχι του Σαντάμ Χουσέιν. Μάλιστα. Τότε θα σας σκοτώσουν όλους, θα σας σκοτώσουν. Και ποιο είναι το σχέδιο? Θα πούν στην ανθρωπότητα όλοι ότι κύριοι, εμείς δεν φταίμε. Που έχουμε το χρήμα και τις τράπεζες. Ποιος σας έκανε την πείνα, ποιος σας έκανε τα μνημόνια, ποιος σας έκανε αυτά, ο τάδε. Ελέγξτε, είναι όλοι μασόνοι. Και θα στρέψουν τους λαούς, τη φτώχεια τους και την πείνα τους, να μισήσουν τους μασόνους, διότι αυτοί είναι οι φανεροί εκτελεστές των όλων αυτών των μνημονίων και όλων αυτών των δυσπραγιών της ανθρωπότητας. Mm-hmm. Και έτσι με αυτό θα έχουν από μέσα δικούς τους ανθρώπους, όπως είχαν στον κομμουνισμό, δικούς τους που διήθυναν τα κομμουνιστικά στήθη και χτύπαγαν τότε όλα τα εργοστάσια και φύγαν τα εργοστάσια, τα πούλησαν αυτοί που τα είχαν άρον-άρον και μια δεκάρα στους Εβραίους, και έτσι μέσα σε λίγα χρόνια πέρασαν όλα τα εργοστάσια του κόσμου στα χέρια του διεθνούς κεφαλαίου, του σιωνιστικού. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θα περάσει και τα κεφάλια και οι ζωές, δυστυχώς, κατεμένα θα καθαρίσουν και τα παιδιά τους για να μην φοβάται εκδίκηση μετά των μασόνων. Τελείωσε η μασονία. Οι μασόνοι, αν θέλουν να σωστούν, θα πρέπει να σηκώσουν το κεφάλι κατά των αφεντικών των και να ταχθούν με τους λαούς, να βοηθήσουν τους λαούς να απαλλαγούν από το διεθνές κεφάλαιο. Μόνο έτσι μπορεί να ζήσουν. Έτσι μπορεί να, μάλιστα, να ονομαστούν και ήρωες, διότι θα βοηθήσουν την απαλλαγή. Στρατηγέ, ακούω. Λες από την αρχή, και το λένε και άλλοι βεβαίως, ότι φαίνεται πως υπάρχει σχέδιο κατά των Ελλήνων. Και λένε πολλοί, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με όλη αυτή την έρευνα, γιατί πάντοτε λέει να στοχοποιούν τους Έλληνες, δηλαδή εμείς τι το ξεχωριστό έχουμε. Και αν υπάρχει αυτό το κατεστημένο, γιατί θέλει να εξοντώσει τους Έλληνες? Μάλιστα. Εάν διαβάσεις το βιβλίο μου Αρισταρχία, παλιό τώρα εγώ, 10 χρόνια και το έχω βγάλει, γράφω ότι μία συνέντευξη που έκανε ο αρχιραβίνος Σαμουήλ στον Κατσοχεράκη, τον καθηγητή των Έλληνων μαθηματικών. Να. Γιατί ήταν ο γιος του ο ραβίνος μαθητής του και είχε πιάσει φιλία με τον πατέρα και εκεί του έδωσε μία συνέντευξη. Και τον ρώτησε ο Κατσοχεράκης, γιατί μισείτε τους Έλληνες, την ερώτηση που έκανες εσύ. Και λέει, εάν δεν λείψουν οι Έλληνες από τη γη,
εμείς δεν γινόμαστε κοσμοκρατόρες, διότι έχουν το φιλελεύθερο πνεύμα, το οποίο σπέρνουν στους λαούς και θα τους βάζουν σε επανάσταση και αντιδράσεις. Άρα πρέπει να φύγουν οι Έλληνες από τη μέση για να μπορέσουμε εμείς να διοικούμε ολόκληρο τον πλανήτη, ανενόχλητοι. Ναι. Είναι δηλώσεις του Ραβίνου στον Κατσοχυράκη. Βιβλίο Αρισταρχία, μέσα έχω και τις δηλώσεις στο ίδιο βιβλίο του Ραβίνου, που ήταν ο ιστορικός του Ρότσιλντ, την οποία έχει πριν από πολλά χρόνια δημοσιεύσει, που λέει καθαρά και ξάστερα και κατά των Ελλήνων και το πώς κυβερνά την ανθρωπότητα. Θα ανατριχάσετε να τα διαβάσει. Mm-hmm. Άλλο. Τώρα έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα του ρηπτού πλούτου. Ναι. Εσείς θεωρείς, στρατηγέ, ότι μέσα σε όλα αυτά που αφορούν στα μνημόνια, ναι, σε όλα αυτά που αφορούν τις υπογραφές που πέφτουν από τους Έλληνες πολιτικούς, ναι, περιλαμβάνονται και να υποθηκευτεί ο ρηπτός πλούτος τελικά ή όχι? Βασικά αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή? Αυτός είναι ο σκοπός. Μα τη γη της Ελλάδος θέλουν, διότι έχει το περισσότερο ρηπτό πλούτο από όλες τις άλλες, από τα άλλα κράτη της γης. Ο ρηπτός πλούτος της Ελλάδος είναι γραμμένος πάλι στο βιβλίο Αρισταρχία το δικό μου, κατά σύμπτωση. Να. Λοιπόν, εκεί θα βρείτε πόσο πλούτο έχουμε. Εάν όλες οι πηγές της γης του πετρελαίου σταματήσουν σήμερα να εργάζονται, διότι πήραν φωτιά, διότι σαμποτάζ, διότι σταμάτησαν, τότε το αέριο το οποίο είναι νότια της Κρήτης, το φυσικό αέριο, δύναται να κινεί όλα τα μηχανήματα της γης, του κόσμου, μερικές χιλιάδες χρόνια. Τόσο πλούτο έχουν. Πέραν τα πετρέλαια τα οποία έχουμε εδώ και εκεί που σας λένε κλπ. Μόνο το στερεό. Αρκεί να σκεφτούν οι Έλληνες ότι αυτό που τους λέω είναι τελείως υπεύθυνα, διότι στο βυθισκάφος το οποίο έκανε τις έρευνες ήταν δικός μου άνθρωπος. Δικός μου παιδί, δικό μου παιδί, ανιψιός μου, δικός μου, από το αίμα μου. Γνωρίζω ακριβώς τι έχει. Και είμαι ο πρώτος που έγραψα το 2000 για το μέγα αυτό πλούτο που υπάρχει στη χώρα μας. Λοιπόν, και ήμουν αβεβαιότατος, γιατί δεν νόμιζα να με διαψεύσει κανείς. Αλλά συναντήθηκα και με τον καθηγητή Φόσκολο, ο οποίος τώρα είναι καθηγητής ορυκτών στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ήταν, ναι, στον Καναδά. Ναι. Και είχαν γίνει έρευνες στη Μεσόγειο τότε, ήταν ενήμερος τελείως, και έχουν κάνει η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Κύπρος, τα τρία κράτη σύμφωνο για να μην μαλώνουν ανάμεσα στη θάλασσά τους τι αέριο υπάρχει, να το μοιράζουν εξίσου. Και όταν το βάλουν μπρος να αρχίσουν, σώνονται οικονομικά οι τρεις χώρες. Ποιο είναι το αέριο που έχουν εκεί? Έχει πέντε λασποϊφαίστεια. Η Μεσόγειος ήταν υφιστιογενής μέρος. Είχε πολλά υφαίστεια που βγαίνανε απάνω. Όταν ερχόταν τα αέρια σε επαφή με το νερό της θαλάσσης, στερεοποιούν το. Και έτσι έχει απάνω, τα λένε, επειδή είναι λάσπη το θεωρούν αυτό, λασποϊφαίστεια. Και είναι εκεί το ορυκτός αυτό αέριο, το στερεοποιημένο. Ναι. Ξέρεις νότια της Κρήτης, από την Ιερά Πέτρα, πόσα λασποϊφαίστεια υπάρχουν? Το έχει πει και ο κ. Φόσκολος, τον έχω ακούσει και εγώ, ναι. Α, μπράβο, 9. 9. Δηλαδή με 5 σε όλες τις 3 χώρες και εμείς με τα 9 ζητιανεύουμε τα καθάρματα που μας διοικούν. Δεν τρέπονται. Μάλιστα. Στρατηγέ, ένα τελευταίο ερώτημα. Τι άλλο, να συμπληρώσω. Άλλο πλούτο που δεν ξέρει η Ελλάδα μέχρι σήμερα. Ναι, ναι. Το ουράνιο, ξέρετε, το έβαλε μπρος ο Χίτλερ. Έχουμε ουράνιο μεγάλες ποσότητες. Το ορυκτόν αλάτι δεν σας έχουν πει. Θα βρείτε στο δικό μου βιβλίο. Έγινε διαότρηση. Όχι μία, αλλά πολλές. Το 1924. Το έχω τις πληροφορίες από τον Κατράκη, τον καθηγητή. Έχει πεθάνει τώρα. Ένα χρόνο πριν πεθάνει μου εξομολογήθηκε και μου έδωσε όλα τα στοιχεία. Το ορυκτό αλάτι της Ελλάδος είναι από τα καλύτερα του κόσμου και οι ποσότητες απεριόριστες, αφάνταστες. Αρχίζει κάτω από τη γη, από την επιφάνεια, στα 30 μέτρα και πάει 700 μέτρα στερεά στήλη άλατος. Mm-hmm. Φανταστικό. Από τα 30 μέτρα οι Γερμανοί βγάζουν ορυκτό αλάτι στη χώρα τους από τα 1350 μέτρα βάθος. Και εμείς το έχουμε στην επιφάνεια και δεν το χρησιμοποιούμε και δεν το λέμε στο λαό μας. Το αλάτι σήμερα χρησιμοποιείται σε 45 βιομηχανίες.
και οι οδοντόκρεμες που πλένεις τα δόντια σου αλάτι έχουν μέσα. Και τα οι σκόνες, τα πλυντήρια που ρίχνεις με αλάτι είναι. Το 30% είναι αλάτι. Λοιπόν, και μετά είναι τα άλλα όλα. Οι περισσότερες βιομηχανίες χρησιμοποιούν αλάτι. Εάν βγάζαμε το ορυκτό αλάτι, το οποίο είναι σχεδόν επιφανειακό στη χώρα μας και είναι 700 μέτρα ύψος η στίγη του άλατος. Φανταστείτε. Λοιπόν, έχουμε τεράστια. Μετά όλα τα σπάνια ορυκτά είναι στην Ελλάδα, γιατί ήταν υφιστιογενές το μέρος. Το όσμιο. Ένα κιλό όσμιο, αγαπητέ μου, το έχω γράψει στα βιβλία μου από χρόνια εγώ, είχε τότε 5 τόνους χρυσό ένα κιλό, σήμερα έχει 8 τόνους. Γιατί χρειάζεται περισσότερο και δεν υπάρχει. Mm-hmm. Βγάζει μόνο 2,5 κιλά η Ρωσία και 1,5 η Κίνα. Και το πουλάνε τώρα 8 τόνους χρυσό. Η Ελλάδα είναι γεμάτη, παρακαλώ. Αυτά γιατί δεν τα λένε στον κόσμο, στρατηγέ? Ορίστε. Γιατί δεν τα λένε στον κόσμο αυτά? Δεν τα λένε, εγώ τα γράφω στα βιβλία μου, τα λέω όταν βγαίνω στις τηλεοράσεις ή όπως εσύ τώρα με έβγαλες. Τα λέω, τα ακούν χιλιάδες δημοσιογράφοι, δεν τολμάει κανένας να τα γράψει. Α, είδες κανένα να τα γράψει? Όχι, γι' αυτό ρωτάω, δεν είδα κανέναν, όχι. Ούτε αυτά που λέμε από όπου θα τα γράφει. Κανείς δεν τα γράφει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα γράφει. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Την άλλη μέρα δεν θα έχουν καρέκλα να κάτσουν να φάνε ψωμί. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Όπως και εσείς, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι μας κυβερνούν, όπως λες, κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι δεν είναι Έλληνες στην καταγωγή, στο γένος. Όχι κάποιοι. Οι περισσότεροι πρωθυπουργοί μας από το 40 και δότε, από τον πόλεμο των τελευταίων και δότε, δεν είναι Έλληνες στην καταγωγή. Δηλαδή μπορείς να μας πεις παραδείγματα? Γιατί να μην σου πω παραδείγματα? Ο Τσίπρας πριν από τις εκλογές 3 μέρες έγραψα ότι είναι Εβραίο-Τουρκός. Και όταν πήγε στην Αδριανούπολη σε κάτι αθλητικούς αγώνες πριν γίνει ακόμα πρωθυπουργός, είπε: εγώ όταν έρχομαι εδώ αισθάνομαι σαν πατρίδα μου. Ο πατέρας μου ήταν από τους Αγίους 40. Έξω από τους Αγίους 40 υπάρχουν Άγιοι 40 ανατολικά της Αδριανούπολης και στην Βόρειο Ήπειρο. Λοιπόν, άλλον θέλεις? Ναι, ναι. Είμαι και δακαίοι. Εβραίοι είναι. Και τώρα, άμα θα ξαναβάλουμε, έχουμε Εβραίο πρωθυπουργό. Μετά τις άλλες εκλογές, οι Έλληνες πάλι Εβραίο θα βάλουν. Το Μητσοτάκη θα βάλουν. Και εκείνος πάλι θα κάνει ότι θα δώσει την Ελλάδα όπως την έκανε ο Τσίπρας. Αλλά θα βάλουν τους Τούρκους να πάρουν ένα-δυο νησάκια μικρά. Να πέσουν μερικοί πυροβολισμοί, να σκοτωθούν 5-10 παιδιά. Να πούνε: ρε παιδιά, τώρα πόλεμο έχουμε, τι να κάνουμε? Και θα μας πάει χαμηλότερα τη φτώχεια από ό,τι είμαστε. Γιατί είναι προγραμματισμένο να φτωχύνουμε και να φύγουμε από τη χώρα μας. Όποιο πρωθυπουργό και αν βάλουμε δικό τους. Ξυπνάτε Έλληνες, καταλάβετε το τελικά. Πώς θέλετε να το καταλάβετε? Πώς να σας το πω πιο καθαρά? Πώς δεν ήταν Εβραίος? Όλοι Εβραίοι ήταν. Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας λέτε και θεωρώ ότι έπρεπε να ακούγεται το περισσότερο. Ντρέου δεν ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου? Ποιος δεν ήταν? Όλοι Εβραίοι, όλοι Εβραίους έχουμε. Μάλιστα. Δεν ήταν ο Καραμαλής? Ποιος δεν ήταν? Όλοι. Και αλλάζουν τα ονόματά τους δηλαδή? Ορίστε. Και αλλάζουν τα ονόματά τους? Άκουσα να δεις, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο δάσκαλος έφυγε από το χωριό, τον γράφω στα βιβλία μου εγώ αυτά, από το χωριό Ωραίβη Ευβοίας που είναι στη Βόρεια Εύβοια. Ναι. Πήγε στη Χαλκιδική, έμεινε 2 χρόνια, γράφω που έμεινε, μετά πήγε στην Βουλγαρία, στο Πέρνικ, παντρεύτηκε την Αζίζ, μετά την ονόμασαν Φωτεινή και γράφω ηρωνικά στο βιβλίο μου τη βάφτισαν Φωτεινή ή την μετονόμασαν. Δεν ξέρω τι έγινε. Βαφτίστηκε πάντως από Αζίζ έγινε Φωτεινή. Και ήρθε με το βουλγαρικό στρατό στην Ελλάδα το 18 που κατέβηκαν οι Βούλγαροι, σφάξανε οι άλλοι. Αυτός βέβαια δεν έλαβε μέρος στις σφαγές. Και όταν έφυγαν οι Βούλγαροι, πήρε εντολή να μείνει. Και έμεινε στο χωριό Κιουπιουλί που το λένε σήμερα πρώτη. Mm-hmm. Και από εκεί είναι η οικογένεια αυτή και τα λοιπά. Οι Αζίζ ήταν, λένε τα χαρτιά, ότι ήταν Εβραία. Ξέρω εγώ, ήτανε. Λοιπόν, μάλιστα. Τώρα ο ίδιος δεν ξέρω τι ήτανε, αλλά στο χωριό Ωραί που έφυγε από τη Βόρεια Εύβοια είναι το 98% Εβραίοι οι κάτοικοι. Ήτανε τότε. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να πήγαν κι άλλοι. Όπως είναι ο Βασίλης Βασιλικός, ο δημοσιογράφος. Είναι από τους Ωραίους. Όνομα ελληνικό, Βασίλης Βασιλικός. Είναι Εβραίος. Μάλιστα. Άλλο, παρακάτω. Στρατηγέ, ολοκληρώνουμε εδώ πέρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Να ευχαριστώ κι εγώ. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ναι.
Να ευχηθώ καλό βράδυ και καλή συνέχεια στις έρευνες. Πάντα με το καλό, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια και χαρά. Γεια.